Στο ρόλο του δημοσιογράφου και των συνεντευξιαζόμενων μπήκαν για λίγη ώρα μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εράσμους που συμμετέχουν. Το πρόγραμμά μας είναι πρόγραμμα Εράσμους και έχει θέμα την ήπια μετακίνηση με το ποδήλατο στη σύγχρονη πόλη. Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές ώστε να βάλουν στην καθημερινότητά τους το ποδήλατο. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα. Σας μιλάμε από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και η κίνηση στον κεντρικό και στους δύο δρόμους είναι τέτοια ώρα αυξημένη. Ρωτήσαμε λοιπόν τους περαστικούς που μετακινούνται ή κατοικούν στην περιοχή ποια είναι η γνώμη τους για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί. Το σενάριο που επιμελήθηκαν καθηγήτριες και μαθητές της πρώτης και της τρίτης τάξης του σχολείου ήθελε έναν από τους μαθητές να είναι ο ρεπόρτερ ο οποίος θα έπαιρνε συνέντευξη από περαστικούς, θέτοντάς τους το θέμα του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη, αλλά και τη χρήση του ποδηλάτου. Ποια είναι η γνώμη σας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο? Πιστεύω πως για μια μικρή πόλη σαν τη δική μας τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά και έτσι δημιουργείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους. Ας σκεφτούμε και τις επόμενες γενιές. Η υγεία ανήκει και σε αυτές. Πιστεύω πως το Δήμος πρέπει να κάνει μια καμπάνια υπέρ του ποδηλάτου, καθώς είναι το πιο οικολογικό και οικονομικό μέσο μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να βελτιώσουμε το κέντρο της πόλης μας, καθώς πρέπει να γίνει πιο φυσικό. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο? Νομίζω πως η λύση για το κυκλοφοριακό μας είναι να γίνει Αλεξανδρούπολη μια πόλη του ποδηλάτου, όπως ήταν παλιά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κινούνται προς κεντρικούς δρόμους και να κινούνται προς περιφερειακούς δρόμους. Ποια είναι η γνώμη σας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη μας? Εγώ θα κυκλοφορούσα με το ποδήλατο, αλλά θα ήθελα να νιώθω πιο ασφαλής. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η πιο σωστή λύση είναι να χρησιμοποιούμε για τις κοντινές αποστάσεις τα πόδια ή το ποδήλατο, για τις μακρινές αποστάσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει όμως να μάθουμε να κυκλοφορούμε σωστά με το ποδήλατο, και αυτό είναι αρμοδιότητα του σχολείου. Πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, δηλαδή να γίνουμε πολίτες με οικολογική συμπεριφορά. Πιστεύω το Δήμος πρέπει να κάνει μια καμπάνια υπέρ του ποδηλάτου, καθώς είναι το πιο οικολογικό και συμπηρετικό μέσο μεταφοράς. Επίσης, το κέντρο μας πρέπει να γίνει πιο φιλικό για τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές περιλαμβάνει ταξίδι στην πόλη της Γαλλίας, ενώ μαθητές από τη Γαλλία θα βρεθούν αντίστοιχα στη χώρα μας και στην Αλεξανδρούπολη.